Καλό βράδυ, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Μια ακόμα Δευτέρα είμαστε μαζί με τον Νίκο, φυσικά. Νίκο. Ενδιαφέρουσα Δευτέρα, θα έλεγα εγώ. Κάθε Δευτέρα έτσι τα λέμε. Εντάξει, απλά σήμερα είχαν και πολλά γεγονότα που γίνανε το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό λέω και ενδιαφέρουσα Δευτέρα. Πολλά έτσι... έχουμε να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Να πούμε ότι θα είμαστε μαζί όπως κάθε Δευτέρα μέχρι τις 12.30 ώρα, μαζί με τον Νίκο. Θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε όλα όσα μας άρεσαν ή δεν μας άρεσαν την αγωνιστική που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα συζητήσουμε για την επόμενη αγωνιστική. Φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή με τα μηνύματά σας σε ΕΓ και ΝΟ και αποστολή στο 19.000, όπως και το mail της εκπομπής ora@papakiagnatia.tv, ενώ λίγο μετά τις 11.30 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όποιον θέλει να παρεύει τηλεφωνικά, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει και να πει την άποψή του. Φυσικά χορηγός της εκπομπής για άλλη μια Δευτέρα και για άλλη μια εβδομάδα, το πρατήριο υγρών καυσίμων των αδερφών Κλιγκόπουλο, το πρατήριο Κλιγκ Oil, στον παράδρομο του Περιφερειακού, πίσω από το γήπεδο του Μακεδονικού, στην είσοδο για το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Ένα από τα πιο φθηνά πρατήρια, να προσθέσω. Από τα πιο φθηνά πρατήρια και ένα από τα πρατήρια που μέσα σε όλη την, αυτή τη διαδικασία των απεργιών, των αποχών που υπήρχαν, ξέρω εγώ, με την, όλη την κοινοποίηση αυτού του κλάδου, πάντοτε υπήρχαν καύσιμα σε επάρκεια, θα μπορούσα ακριβώς, να πω. Ναι. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θα δούμε την αγωνιστική. Θα σχολιάσουμε μετά της αγωνιστικής εντός γηπέδου και εκτός, γιατί είχαμε και εξωαγωνιστικά πολλά τεκτενόμενα. Πολλά τεκτενόμενα. Συνήθως το παρασκήνιο πρωταγωνιστεί. Δηλαδή είναι πιο πολλά το παρασκήνιο παρά του προσκηνίου, να το πω έτσι. Πάντα, ναι. Ναι. Πάντα στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Δηλαδή, πιο πολύ μιλάμε για τα αξιοαγωνιστικά και όλα όσα γίνονται παρά για το αγωνιστικό μέρος, για τους ποδοσφαιριστές, για μπάλα γενικώς, για τακτικές γενικώς. Αν και δεν είμαστε αρμόδιοι να μιλήσουμε για τακτικές, ούτε προπονητές είμαστε. Αλλά όσα με τα λίγα που έχουμε δει και μπορούμε και διακρίνουμε, πέντε πράγματα μπορούμε να λίγο τα. Νομίζω πολύ όλοι είναι προπονητές έτσι πλέον. Εδώ στην Ελλάδα όλοι είναι προπονητές και όλοι βγάζουν συμπεράσματα και όλοι δημιουργούν τακτικές, αλλαγές, αντιδράσεις, πώς αντιδρούσαν στους αγώνες και πώς θα έπαιρναν τα παιχνίδια και διαμαρτύρονται και όλα αυτά. Παλιά είχε βγει μια πετυχημένη διαφήμιση, το οποίο γενικά πιστεύω ότι ανταποκρίνεται πολύ στην συγκρασία του Έλληνα. Ένας που ήταν, δεν ξέρω, στον ΟΠΑΠ ήταν η διαφήμιση, που έβαζε τον γκολ, τον έλεγε παιχταρά μου και μετά, για κινητά ήταν, ναι, κάνω λάθος, συγγνώμη. Και όταν το έχανε, ας πούμε, είσαι παλτό, δεν κάνεις να φύγεις. Πάνω κάτω έτσι σκεφτόμαστε. Τα ίδια λέμε για τις ομάδες, τα ίδια λέμε για τους ποδοσφαιριστές. Κρίνουμε πολύ εύκολα, αγωνιστική με αγωνιστική. Δηλαδή, η γνώμη μας και η άποψή μας αλλάζει αγωνιστική με την αγωνιστική. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Τη μία αγωνιστική, η ομάδα, άμα έχει κερδίσει, έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Την επόμενη αγωνιστική, αν χάσει, αν δεν παίξει ένα καλό παιχνίδι, αν οι παίχτες δεν βρεθούν σε καλή μέρα. Δεν κάνουν οι παίκτες, υπάρχει προβληματισμός, ίσως φταίει ο προπονητής, ίσως φταίει η μπάλα, ίσως φταίει το χορτάρι. Τι άλλο, Νίκο? Νομίζω αυτή η συγκεκριμένη αγωνιστική είναι η αγωνιστική των αλλαγών, θα την ονομάτιζα εγώ. Και των κόκκινων καρτών. Ναι, ονομαστικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο, καλύτερη ταμπέλα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αγωνιστική των αλλαγών και εκτός γηπέδου, προπονητών και παραγόντων, αλλά και αγωνιστικού προσώπου. Έτσι, πολλές ομάδες, αλλαγή στη βαθμολογία. Ο Ηρακλής πέφτει μετά από τέσσερις αγωνιστικές που ήταν πρώτος βαθμολογία, ναι. Τελευταίες αγωνιστικές που ήταν πρώτος. Ο Ολυμπιακός μετά από κάποιους μήνες πάλι πρώτος. Αναπτέρωσε ηθικό. Εντάξει, πολλά σχόλια ακούγονται. Πρωτάθλημα κάποιοι έχουν πάρει ήδη. Προπονητές φεύγουν. Καινούργια ονόματα εμφανίζονται. Προπονητές φεύγουν. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ο δεύτερος. Φίλαθλοι είναι παρόντες στις προπονήσεις, παραπονιούνται. Πολλά και διάφορα. Ένα κλασικό ελληνικό πρωτάθλημα. Ακριβώς. Έτσι όπως πρέπει να γίνει από την αρχή ως το τέλος. Θα ήταν περίεργο να μην βλέπαμε όλα αυτά, έτσι. Αν δεν τα βλέπαμε αυτά κάθε Κυριακή. Θα λέγαμε ότι κάτι πάει στραβά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ενώ τώρα είμαστε ήσυχοι ότι όλα βαίνουν καλώς. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή και να συζητήσουμε μετά με τον Νίκο. Είδες κάποια παιχνίδια? Πρόλαβες να δεις μερικά? Είδα αρκετά παιχνίδια και τον ΠΑΟΚ είδα και τον Ολυμπιακό. Είδα και λίγο τον Παναθηναϊκό παράλληλα που ήταν με τον Ολυμπιακό έτσι, εκεί μαζί. Είδα αρκετά παιχνίδια και πάντως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, βαθμολογία και όλα τα σχετικά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Τα παιχνίδια, τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 2-1. Σου είχα πει θα κερδίσω ο Ατρόμητος. Νομίζω ότι είσαι μετά Χριστών πάντα έτσι. Όχι, εντάξει, όχι, το είχα πει. Θα κερδίσω ο Ατρόμητος. Είναι καλή ομάδα ο Ατρόμητος. Και βοηθάει και ο Πανσεραϊκός, γιατί παίζει και ο Πανσεραϊκός ανοιχτό ποδόσφαιρο.
Στο μόνο που έχω πέσει έξω είναι ότι ο Κοκόντεβιτς μέχρι στιγμής δεν έχει απολυθεί από τον Μασαραϊκό. Και ο οποίος στηρίζεται έτσι από τη διοίκηση μέχρι νεοτέρας, παρότι παρουσιάζει καλό πρόσωπο, αλλά εντάξει, δυσκολεύεται λίγο στη συγκομιδή βαθμών. Εντάξει. Κοίταξε, στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες περιπτώσεις που όταν ένας πρόεδρος λέει στηρίζω το εννοεί. Συνήθως λέμε στηρίζω, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας λέμε θα τι στηρίζω τώρα. Επόμενη αγωνιστική. Στο επόμενο αγωνιστική σου φάει ένα σούτα, θα βρεθεί και από εκεί που ήρθε θα πας. Λοιπόν, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. 3-0, συγγνώμη. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 2-1. Ηρακλής Καβάλα 0-1. Λάρισα Κέρκυρα 1-1. Σκόντα Ξάνθη ΠΑΟΚ 1-0. Άρης Εργοτέλης 1-0. Και το παιχνίδι το τελευταίο της Κυριακής. Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΚ 3-1. Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω την κάρτα, όλα τα παιχνίδια εκτός του Ατρόμητου, όλα τα παιχνίδια έχουν και ένα θέμα για κουβέντα, έτσι. Όλα τα παιχνίδια εκτός του Ατρόμητου. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκός και στον Ηρακλή και η Λάρισα με την Κέρκυρα και στην Ξάνθη και στον Άρη, νομίζω όλα. Έτσι. Νομίζω μπορούμε να συζητάμε για πολλές μέρες. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω ποιο διαλέγεις εσύ. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, να ξεκινήσουμε από τη βαθμολογικά. Πώς να τα πούμε, ας δούμε πάντα τις βαθμολογίες. Ας πάμε λίγο να δούμε τη βαθμολογία για να τα πιάσουμε τα ένα και τα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με 9 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός με 8, Ηρακλής και Κέρκυρα και ο Ολυμπιακός Βόλου με 7. Ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με 6 βαθμούς μαζί με τον Εργοτέλη. Τώρα που είχε κάτω η Σκόντα Ξάνθη, ο Αστέρας Τρίπολης, η Καβάλα, η Λάρισα και ο ΠΑΟΚ ισοβαθμούν με 5 βαθμούς. Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ χαμηλά με 4, το ίδιο και ο Ατρόμητος, όπως και ο Πανιούνιος, ενώ τελευταίος ουραγός είναι ο Πανσεραϊκός με κανένα βαθμό μετά από 4 αγωνιστικές. Για να το κλείσουμε, πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική για να μην το έχουμε. Ναι. Τα 3 παιχνίδια του Σαββάτου. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος το πρώτο παιχνίδι. Ολυμπιακός δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Καβάλα Πανιώνιος το τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου. Και από εκεί και πέρα, την Κυριακή νωρίς. 4 η ώρα. Ναι, 4. Ή το βάλα 12. Εντάξει, τότε τελειώνει. Να πάνε με τους καφέδες και τα γάλατα εκεί πέρα. Μετά το φαγητό, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Κέρκυρα Ηρακλής, ο οποίος ακόμα η Κέρκυρα αγωνίζεται στην Πάτρα. Ναι. 6 και 4, η ΑΕΚΑ υποδέχεται τη Σκόντα Ξάνθη. Πιθανόν με νέο προπονητή. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει μέσα στη βδομάδα, μια και είχαμε πολλά, χάσει. Πολλά ακούγονται. Ναι, την παρέτηση του Μπάγεβιτς. Θα προλάβει. Στο Παγκρίτιο, Εργοτέλης Παναθηναϊκός, Πανσεραϊκός Λάρισα. Ενώ το μοναδικό παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον από πλευράς έτσι ντέρμπι, να το πούμε και. Ναι, το ντέρμπι της πόλης. Κινήτρου. Ναι, είναι το ΠΑΟ Κάρης το τελευταίο παιχνίδι στις 8.30 το βράδυ στην Τούμπα την Κυριακή. Και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε θέμα να συζητήσουμε έτσι τα παραλυπόμενα του ντέρμπι της πόλης. Φυσικά. Να θυμηθούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ. Σισέκια του Παναθηναϊκού με 3 γκολ, ο Επστάιν της Κέρκυρας επίσης με 3 γκολ, όπως και ο Τζιμπούρ της ΑΕΚ και ο Μπέλιτς του Πανσεραϊκού με 2. Αν θυμάσαι, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη εβδομάδα τελικά ποιος θα καταλήξει με μεγαλύτερη συγκομιδή γκολ, Επστάιν ή ο Πάντελιτς, έτσι, και οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο ένας με ιδανικό στην Κέρκυρα με πολύ καλή συγκομιδή μέχρι τώρα και από ό,τι δείχνει έχει βρει πάτημα, έχει σκοράρει. Τώρα ο Πάντελιτς σε αυτή την αγωνιστική σκόρα, έστω και με έμεσο τρόπο, δείχνει και αυτός να αρχίζει σιγά σιγά αφού άνοιξε λογαριασμό. Εντάξει, νομίζω ενδιαφέρον θα είναι το θέμα των δύο, μιας και οι δύο είναι του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχουμε θέματα να. Για πες μου, γιατί πιάσαμε τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο. Κοίταξε, ένας Ολυμπιακός που μετά από 9 μήνες εμφανίζεται πάλι πρώτος στην βαθμολογία. Ωραία. Ποιος θα περίμενε ότι θα έκανε τόσο πολύ καιρό να είναι πάλι πρώτο στην βαθμολογία. Ένας Ολυμπιακός με 12-13-14 μεταγραφές, πώς έχει κάνει. Νομίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που αρχίζει και δείχνει σημεία και δείχνει έτσι καλά πατήματα στο γήπεδο. Αρχίζουν λίγο έτσι παίχτες σιγά-σιγά να βρίσκονται μεταξύ τους, να μαθαίνει το παιχνίδι ο ένας του άλλου. Αλλά παρόλα αυτά, συν το καλό παιχνίδι που έκανε, ήταν αρκετά τυχερός στο να πάρει το παιχνίδι, έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, επίσης πολύ σημαντικό, και θα σου πω γιατί λέω σημαντικό, ακυρωθέν καθαρό γκολ του Αστέρα. Το οποίο έκανε μόνο ένα απλό σχόλιο, πολύ φιδωλός ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος Super League και υπέρμαχος των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης της Super League μέχρι τις προηγούμενες αγωνιστικές.
Έκανε μόνο ένα απλό σχόλιο ότι ήταν καθαρό το γκολ και έπρεπε να μετρήσει και τίποτα άλλο παραπέρα. Εγώ περίμενα να είναι επίσης λίγο υπέρμαχος πάλι να ζητήσει αυστηρή τιμωρία για τον διαιτητή που ακύρωσε τον γκολ, να ζητήσει διαγραφή από τους πίνακες όπως έκανε και με τον κύριο Νταλούκα στις προηγούμενες αγωνιστικές και στο κυρωθέν γκολ της Λάρισας με την Καβάλα που επίσης δεν αναφέρθηκε καθόλου. Ωραία. Και επίσης στα σχόλια που έκανε για τον κύριο, για το μάτς της ΑΕΚ που αδικήθηκε η ΑΕΚ με τον κύριο Κουκουλάκη που δεν πήρε τόσα πέναλτι. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω σήκωσε τα χέρια ψηλά με ένα απλό σχόλιο. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει επιλεκτική μνήμη και αν τη χρησιμοποιεί αυτή ανάλογο την αγωνιστική και ανάλογο πώς πάει το παιχνίδι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όπως φάνηκε, 3-0 κέρδισε το παιχνίδι, έκανε γαργάρα της καθομιλουμένης το συγκεκριμένο γκολ, έτσι. Εντάξει, θα μου πεις 3-0 είναι, δεν ήταν 1-0, δεν κρίθηκε στον γκολ. Αλλά όταν το μάτς είναι 2-0, γινόταν 2-1. Δεν ξέρεις πώς θα γινόταν το γκολ, πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Εγώ, Νίκο, περιμένω, έτσι, για να ξεκινήσω από το εξαγωνιστικό, περιμένω να βρεθεί ένας πρόεδρος που να πει δεν θέλουμε, να μην, πώς να το πω, να μην διανοηθεί διαιτητής να ευνοήσει την ομάδα. Δεν θέλουμε εύνοια. Αξίζει να κερδίσουμε, Δεν αξίζει να μην κερδίσουμε. Είτε είμαστε εντός είτε είμαστε εκτός. Τώρα, βγήκε ο Μαρινάκης, είπε, ναι, έπρεπε να μετρήσει. Και, ωραία, έπρεπε να μετρήσει. Να πάω εκεί ότι η διαιτησία του Παμπορίδη, ο οποίος είναι ο επόμενος ο οποίος πρέπει να τον διώξουν από εκεί, πρέπει να καθαρίσει ο τόπος από τους διαιτητές, αφού ξεκίνησαν να κάνουν την κάρθαση στον χώρο της διαιτησίας, γιατί έχουμε καταντήσει να μιλάμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, μιλάμε μόνο τα εξωγωνιστικά εδώ πέρα, είναι ο επόμενος που πρέπει να τον καθαρίσουν. Κοίταξε, δηλαδή, αν δεν βλέπει το ότι ο ποδοσφαιριστής σπρώχνεται από το συμπαίχτη του. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και ανάμεσα τους, ανάμεσα στους δύο, στους τρεις, είναι ο ποδοσφαιριστής της Τρίπολης. Αν δεν το βλέπει αυτό, έχει πρόβλημα. Κοίταξε, να σου πω το εξής. Εγώ, όπως ξέρεις και από την περσινή χρονιά που τα λέγαμε εδώ, δεν είμαι άνθρωπος που θα σε δώσει διαιτησία. Και θα το ξαναπώ. Ας είναι και φάουλ, ρε παιδί, μας το μετρήσει. Σιγά. Θα γίνει 2-1 και. Αφού λέμε θέλουμε να μετράμε το λάθος, δηλαδή έκανε λάθος ο διαιτητής. Εντάξει, ας το μετρήσουμε το λάθος μια φορά και υπέρ των άλλων. Ας είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, κάποιου να είναι. Αν πεις οι τελευταίες συνέχεια, όλοι εις βάρος του διαιτητή. Εγώ πάντα είμαι υπέρμαχος του να μην στεκόμαστε στη διαιτησία ποτέ. Ναι, αλλά και να μην, ακόμα και. Ναι, είναι υποκρισία να λέει ο άλλος. Ναι, ήταν γκολ, έπρεπε να μετρήσει. Ακριβώς. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή νομίζω ότι λίγο κορυδεύουν την νοημοσύνη μου έτσι και την υποτιμούν. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και έκανα γίνεται λίγο έτσι ένα εκτενές σχόλιο. Γιατί νομίζω από τις πρώτες αγωνιστικές ως πρόεδρος Super League εκτέθηκε αρκετά. Μη σου πω τα μέγιστα, έτσι. Γιατί εκτέθηκε ότι δεν είναι ενημερωμένος, εκτέθηκε για τις προηγούμενες κινήσεις που έκανε όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις για τον κύριο Νταλούκα και πριν δύο μέρες πριν έχει προσλάβει τον κύριο Γκαγκάτσι νομικό σύμβουλο. Καλύτερα να κάνει να ενημερώνεται. Αυτό λέω, γι' αυτό και στέκομαι εκεί. Ή θα κρατάς μια πολιτική και μια ίδια στάση προς όλους. Ακριβώς, ακριβώς. Ή δεν θα κάνεις τίποτα. Και αν θέλει να είναι και υπέρμαχος για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άρη, για το γκολ που έδωσε, για το πέναλτι του Νταλούκα, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο ακυρωθέν καθαρό γκολ της Λάρισας με την Καβάλα ως πρόεδρος του Super League. Και αυτό. Ωραία, είσαι εκπρόσωπος και πρόεδρος του Super League.